Θα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά. Στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Υπουργό. Ακριβώς. Τον κύριο Παρασκευόπουλο. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χθες κάνατε μια τοποθέτηση στο κανάλι της Βουλής, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ είπατε έχει δίκιο να διαμαρτύρεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης, για τον νόμο που έχει πια το όνομά σας, που εσείς λέτε ότι κακώς στοχοποιούμε που έχει το όνομά μου, αλλά επί ημερός σας έγινε. Και είπατε ότι είναι ένας έκτακτος νόμος και θα καταργηθεί. Έτσι είπατε, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, πόσα λάθη υπάρχουν σε αυτά τα οποία αναμεταδόθηκαν, έτσι. Μάλιστα. Το πρώτο είναι ότι δεν είπα ότι έχει δίκιο να διαμαρτύρεται. Είπα ότι έχει δίκιο ότι θα καταργηθεί. Διότι είναι έκτακτη νομοθεσία και ασφαλώς θα καταργηθεί. Διαμαρτυρόμενος είπε να καταργηθεί όμως. Εντάξει, τώρα για... Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα ότι έχει δίκιο να διαμαρτύρεται, διότι διαμαρτύρεται για αυτό που έγινε. Δηλαδή για το γεγονός ότι σε μία περίοδο ίσχυσε αυτός ο νόμος. Στην περίοδο που ίσχυσε, έπρεπε να ισχύσει. Γιατί έπρεπε να ισχύσει, κύριε Υπουργέ? Διότι οι φυλακές μας ήταν σε μια συμφόρηση, απλή υπερσυμφόρηση, σε συνθήκες, να το πω απλά, βασανιστικές, εξαιτίας των οποίων καταδικαζόμαστε. Και δεύτερο, επειδή η συμποίηση των κρατουμένων, η κακοποίηση, αν θέλετε, από αυτές τις συνθήκες των κρατουμένων μέσα στη φυλακή, έχει ως συνέπεια, όταν βγαίνουν από τη φυλακή, να είναι πιο επιθετικοί. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχαμε στη χώρα προηγουμένως, αν μου επιτρέπετε, όμως, έφερε ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που λέτε. Ήταν πράγματι επιθετικό. Αυτό που σοκάρισε την ελληνική κοινωνία και συμβολικά και συνειρμικά μας έκανε όλους να ξεσηκωθούμε ήταν το σιδέρωμα αυτή της άτυχης 85χρονης γυναίκας. Αυτός ο άνθρωπος για ανθρωπιστικούς λόγους, επειδή δεν πέρναγε καλά στις φυλακές ή για να αποσυμφορήσουμε τις φυλακές, τον βγάζουμε από τις φυλακές και στη συνέχεια πηγαίνει και σιδερώνει μια γυναίκα 85 ετών. Κύριε Παπαδάκη, δεν έχετε δίκιο. Εσείς μάλιστα συνήθως είστε πιο νυφάλιοι. Θα σας εξηγήσω. Παρακαλώ. Με το λεγόμενο νόμο Παρασκευόπουλου, δεν πρέπει να λέγεται έτσι, γιατί είναι ένας αποσυμφορητικός νόμος, ανάλογος του οποίου ισχύει από το 2005 και ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με τον νόμο αυτό βγαίνουν όλοι οι κρατούμενοι. Δηλαδή, άλλη μία βασιμότητα που άκουσα ήταν ότι βγήκαν 2.000 κρατούμενοι. Δεν βγήκαν 2, είναι πολύ περισσότερο. Στα 2 χρόνια που ίσχυσε ο νόμος, πολύ περισσότερο. 10.000 λοιπόν έχουν βγει. Φυσικά. Ναι, εκεί φυσικά, δεν γίνεται. 10.000, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί συνήθως όταν μένει κάτι μισό. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Είναι ο νόμος με τον οποίο βγαίνουν όλοι οι κρατούμενοι. Αυτό φυσικά, το όλοι. Ναι. Αυτό το όλοι είναι που δημιουργεί πρόβλημα. Γι' αυτό και η μη νυφαλιότητά μου. Γι' αυτό και η μη νυφαλιότητά μου. Όχι απέναντί σας, αλλά όταν αδιακρίτως. Όταν αδιακρίτως βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι έχοντας εκτίσει ένα μέρος της ποινής τους για λόγους αποσυμφόρησης, θα πρέπει να προστατεύσουμε και την κοινωνία, τη συσσωρευμένη κοινωνία. Λοιπόν, γίνεται αυτό. Είναι σοβαρά εγκλήματα, Υπουργέ, έτσι. Έχουμε να κάνουμε μόνο με ποινές πρόσκαιρες. Δηλαδή με ποινές οι οποίες ούτως ή άλλως θα οδηγούσαν κάποιον άνθρωπο σε απόλυση. Τώρα, το αν αυτός ο οποίος απολύθηκε είχε πει το 13 ή το 13 ή κάποιους μήνες, είναι αυτό το οποίο αλλάζει. Οι νόμοι από το 2005 και μετά προβλέπουν την ταχύτερη αυτή απόλυση ούτως ή άλλως. Τώρα, δυστυχώς, οι άνθρωποι οι οποίοι απολύονται υποτροπιάζουν, εγκληματούν και πάλι. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις χώρες όπου υπάρχει σχετική μέτρηση και τα ποσοστά της υποτροπής είναι ψηλά. Αν δηλαδή βγαίνουν το χρόνο 5-6.000 άνθρωποι, πολλοί από αυτούς κάνουν εγκλήματα. Με το να παίρνεις ένα έγκλημα από αυτά, ας πούμε το αγριότερο που θα συμβεί, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, και να το χρεώνεις στον νόμο, ο οποίος έτσι και αλλιώς προβλέπει τις απολύσεις. Μα υπάρχουν δεκάδες, κύριε Υπουργέ, υπάρχουν εκατοντάδες περιπτώσεις εγκληματιών. Δυστυχώς υπάρχουν. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σας πω επίσης είναι ότι και αν έμεναν αυτοί οι άνθρωποι ένα-δύο μήνες παραπάνω ή 6 μήνες παραπάνω, γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε προσδοκία ότι δεν θα εγκληματιστούν. Άρα, τι μας λέτε, Υπουργέ? Μας λέτε δηλαδή ότι εν γνώση σας, μάλλον γνωρίζατε ότι αυτοί θα βγουν και θα εγκληματίσουν? Κοιτάξτε. Αυτό μας λέτε. Γιατί αυτό... τότε ποια είναι η έννοια του σοφρονιστικού συστήματος? Δηλαδή, τι κάνουμε τότε? Κοιτάξτε, δηλαδή, ποτίθεται ότι ο άλλος. Σας παρακαλώ, αφήστε με να μιλήσω. Παρακαλώ. Το λίγο πιο ψύχρεμα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι άνθρωποι που έχουν ποινές πρόσκαιρες, δηλαδή που κάποιοι στιγμή λήγουν, απολύονται.
και είναι γνωστό ότι αυτοί υποτροπιάζουν σε ποσοστά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μέχρι το 60%. Το γεγονός ότι ξέρει ο κόσμος ή ξέρουν οι αρχές ή ξέρουν τα δικαστήρια ότι αυτοί είναι πολύ πιθανό ότι θα υποτροπιάσουν, δεν μπορούν να τα κάνουν να τους κρατήσουν περισσότερο από την ποινή τους. Γι' αυτό μιλάμε. Κάποιοι βγαίνουν. Κάποιοι επαναλαμβάνουν την κλιματικότητά τους και αν μείνουν και λίγο παραπάνω είναι ακόμη πιο επιθετικοί. Ναι, αλλά σας λέω. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, τα στοιχεία έχουν δείξει ότι αυτοί, ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τις χιλιάδες, παραπάνω από 2.000 μας λέτε ότι είναι, είναι γύρω στις 10. Φαντάζομαι 6-7.000 είναι, που σας λέω ότι 7.000. Όχι, 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 όλοι, 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 οι περισσότεροι από αυτούς όμως υποτροπιάζουν βγαίνοντας. Φαίνεται, λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι ο σοφρονισμός, γιατί τι ουσία και τι έννοια έχει ποινή αυτός ο άνθρωπος να εκτίσει την ποινή του, μήπως και συμμορφωθεί και βγει έξω. Εάν βγει πιο γρήγορα και δεν έχει συμμορφωθεί, θα επιδοθεί. Να σας φέρω το παράδειγμα του εγκληματία, του δολοφόνου του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Αυτό το οποίο λέτε, ναι. Πάντως αυτό το οποίο λέτε έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή η ποινή, ο εγκλεισμός στη φυλακή δεν κάνει από μόνος του τον άνθρωπο καλύτερο, τον κάνει χειρότερο. Διότι τον αποκόπτει από την οικογένεια και τον αποκόπτει και από την αγορά εργασίας. Τον αφήνει να βγει έξω χωρίς ανθρώπους να τον στηρίξουν με τη στοργή τους, με την αγάπη τους και χωρίς δυνατότητα να έχει εισόδημα. Η φυλακή τον άνθρωπο προκαλεί μια κοινωνική αποδιοργάνωση. Γι' αυτό και το εργαλείο για να έχουμε λιγότερη εγκληματικότητα με τη φυλακή είναι η επανένταξη. Δηλαδή, προσέξτε, φυλακή, άλλο αυτό, άλλο αυτό που μου λέτε και άλλο ότι για λόγους αφοσυμφώνησης και για ανθρωπιστικούς λόγους, όπως μας έλεγε ο κύριος Τόσκας, τους βγάζουμε έξω. Σας παίρνω σαν παράδειγμα το δολοφόνο του Μιχάλη Ζαφυρόπουλου. Αυτός ο άνθρωπος είχε διαπράξει κάποια βήματα, αδικήματα, είχε μπει μέσα, βγήκε με τον νόμο το δικό σας, επιδόθηκε σε δραστηριότητες ανατριχιαστικές, βίασε γυναίκες, πήγε σε αγροτικές φυλακές, ευνοϊκή μεταχείριση, έτσι, για τις ευνοϊκές, τις αγροτικές φυλακές εκτεί η μικρότερη ποινή. Πήρε άδεια και με τον πήρε άδεια, έτσι, ένας άνθρωπος υπότροπος, πήρε άδεια, βγήκε έξω, σκότωσε Ζαφυρόπουλο. Τι σοφρονιστικό σύστημα είναι αυτό? Κοιτάξτε, καταρχήν και το ότι πήρε άδεια και το πήγε στις αγροτικές φυλακές δεν έχει καμία σχέση με τον αποσυμφορητικό νόμο. Και δυστυχώς ένα έχει με την ευνοϊκή μεταχείριση. Είναι ότι σε αυτό τον νόμο φορτώνονται. Είναι αλυσίδα η Υπουργέ. Είναι αλυσίδα. Αλυσίδα μαζί. Τα συνδέονται όλα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αν άλλα αλυσίδα, κύριε Υπουργέ, για μένα τον πολίτη. Λέω πώς είναι δυνατόν. Ξέρετε, ο πολίτης για να μπορεί να είναι ασφαλής, ήσυχος, πρέπει πραγματικά να προσέχει και τι συμβαίνει και τι όχι. Όπως και στην περίπτωση των Γεωργιανών, που αναφέρθηκε ότι τρεις είχαν βγει με τον νόμο Παρασκευόπουλο και αποδείχθηκε ότι οι έξι μεν από αυτούς δηλαδή, ήταν άνθρωποι που δεν είχαν περάσει καν από φυλακή και ο ένας είχε περάσει τέσσερις μήνες με μετατροπή της ποινής που και η μετατροπή δεν είναι θεσμός αποσυμφορητικός, προϋπήρχε. Ξέρετε. Είναι τελείως αβάσιμα. Και ξέρετε, υπάρχει και ένας μηχανισμός ο οποίος μόλις δει ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί κάτι προκαλώντας φόβο στον κόσμο και λέγοντας ψέματα, αμέσως ενεργοποιείται. Κύριε. Έχουμε δύο παραδείγματα τώρα τελευταία που υπήρξαν τα ψέματα. Αλλά εγώ σας λέω, αφήστε τα ψέματα. Υπάρχει και η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι όντως όλοι οι κρατούμενοι οι οποίοι βγαίνουν, βγαίνουν με αποσυμφορητικό νόμο αυτή τη στιγμή και ότι αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Και αυτό είπα και με την πότε θα σταματήσει, πότε θα σταματήσει. Φαίνεται, θα φέρετε νομοθετική ρύθμιση ή θα βγάλετε μία κύκλο ότι σταματάει. Κοιτάξτε κύριε Παδάκη, εσείς νομίζω είστε και νομικός. Ξέρετε ότι με εγκυκλίους αυτά δεν ρυθμίζονται, αλλά ρυθμίζονται με νόμους. Έτσι, λοιπόν, με νόμους. Αυτό το είπα και στη Βουλή, ότι επίκειται αυτή τη στιγμή η ψήφιση ενός καινούργιου ποινικού κώδικα και ενός καινούργιου σοφρονιστικού κώδικα. Τα κείμενα αυτά εισάγουν ένα τελείως καινούργιο σύστημα ποινών. Όταν αυτό το σύστημα θα θεσπιστεί, θα αρχίσει να ισχύει, δεν θα χρειάζεται αποσυμφορητική νόμη. Κύριε Υπουργέ, θα είναι αυστηρότερο. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω ευχαρίστως. Προσέξτε, προσέξτε, πριν μας πείτε αν είναι αυστηρότερο ή όχι, θα πρέπει να πούμε το εξής. Έχουμε τους αστυνομικούς οι οποίοι λένε έχουμε απειβδίσει. Εμείς τους πιάνουμε, τους οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λέει έχουμε απειβδίσει. Τους επιβάλλουμε ποινές. Αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι είναι επιρρεπείς. Φαίνεται ότι δεν έχουν βάλει μυαλό. Φαίνεται ότι ακόμα και να έχουμε αυτή τη ρύθμιση για ανθρωπιστικούς ή αποσυμφορητικούς λόγους, όταν ξαναβγούν τα ίδια θα κάνουν.
και τους ξαναβρίσκουμε μπροστά μας. Αυτό είναι γεγονός, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν και στοιχεία. Έχετε στατιστικά στοιχεία πόσοι από αυτές τις 7.000 οι οποίοι για αποσυμφορητικούς λόγους βγήκαν από τις φυλακές στη συνέχεια διέπραξαν αξιόπινες πράξεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι από το 2005 και μετά όσοι βγαίνουν από τις φυλακές βγαίνουν για αποσυμφορητικούς λόγους, όπως είπατε. Πόσοι από αυτούς διαπράξαν εγκλήματα. Εγκλήματα κάποιες. Πόσοι από αυτούς ξαναβρέθηκαν. Συνέχισαν να έχουν παραβατική συμπεριφορά. Να επαναλάβω. Δεν έχουμε, δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε κάνει κάποια έρευνα. Δεν έχουμε κάνει. Σε χώρες όμως του εξωτερικού που έχουν γίνει, το ποσοστό της υποτροπής, δηλαδή της επανάληψης εγκλημάτων μετά την αποφυλάκηση, είναι πολύ ψηλό και φτάνει μέχρι το 60%. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν, το 60% από αυτούς, 6 στους 10 θα διαπράξουν πάλι μια αξιόπινη πράξη. Λοιπόν, και πείτε μου εσείς τι να κάνουμε, τους κρατήσουμε όλους τις ισόβια μέσα. Άρα μα πώς θα προστατευτεί και η κοινωνία. Γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν σας είπα κάτι άλλες φυλακές. Εγώ θα ήθελα και άλλα σχολεία να γίνουν και όχι φυλακές. Αλλά το θέμα όμως είναι το πώς προστατεύεται η κοινωνία. Αν οι 6 στους 10 ξανακλέψουν, αν οι 6 στους 10 ξαναβιάσουν και δεν γίνει διάκριση. Δηλαδή δεν γίνει διάκριση μεταξύ του βιαστή. Έτσι. Μεταξύ του ανθρώπου ανάλογα που έχει διαπράξει κλοπές και διαρρήξεις με σκληρό τρόπο. Δηλαδή ξυλοκόπησε άγρια τα θύματα του. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να υπάρχει ένα συμβούλιο το οποίο θα λέει ότι ο Παπαδάκης για παράδειγμα ή ο Σιωμόπουλος που τώρα μιλάνε μαζί σας είναι εγκληματικές φυσιογνωμίες. Έχουν ένστικτα τα οποία δεν θεραπεύονται με 5 μήνες και 6 μήνες και μετά βγαίνει έξω στην κοινωνία και πάλι. Μα κοιτάξτε, αυτό που ζητάτε, η διάκριση γίνεται το δικαστήριο. Δεν τιμωρούνται το ίδιο οι κλοπές, το ίδιο οι ληστείες και το ίδιο οι βιασμοί. Η αποφυλάκηση δεν γίνεται. Η αποφυλάκηση μας είπατε ότι γίνεται γενικά σε όλους. Και το δικαστήριο βασίζεται σε νόμους. Το δικαστήριο δεν αποφασίζει την αποφυλάκησή του. Η εφαρμογή των νόμων κάνει. Ο νόμος ο δικός σας αποφασίζει την αποφυλάκησή του. Όχι, ακούστε. Ναι. Και ο νόμος ο δικός μου που λέτε, που κακώς τον λέτε δικό μου. Δικός σας, επί των ημερών σας. Διότι κάθε χρονιά επαναλαμβάνεται, έχει αιτήσει διάρκεια και επαναλαμβάνεται. Ήδη αυτή τη στιγμή ο νόμος ο οποίος εφαρμόζεται είναι νόμος που έχει ψηφιστεί με υπουργεία του κυρίου Κοντονή. Ο οποίος μάλιστα άκουσα και αυτό την ίδια άποψη έχει, ότι αυτό είναι ένα νόμος που πρέπει να ισχύσει όσο διαρκούν οι συνθήκες προσυμφώρησης και βεβαίως στη συνέχεια να καταργηθεί. Το ίδιο πιστεύει και με εμένα. Και αυτό το οποίο λέει είναι αυτό το οποίο λέει ο καθένας. Αλλά και αυτό που λέτε, ότι αυτός ο νόμος αδιακρίτως και στην κλοπή και στο βιασμό κτλ. Δεν είναι έτσι, διότι είναι διαβαθμισμένη η νομοθεσία και την απόλυση, δηλαδή το κλάσμα της απόλυσης στα βαριά εγκλήματα είναι πολύ μεγαλύτερο. Στα μικρά είναι πολύ μικρότερο. Και ναι, αλλά βγαίνει πάντως. Βγαίνει. Μπορεί να εκτίσει. Μα δεν μπορεί, κύριε Παπαδάκη, δεν μπορεί όποιος μπαίνει στη φυλακή να μένει μέσα για πάντα. Μα για δεν πάντα είπαμε μένει αυτό. Ο Σοφίτης. Οι υπόλοιποι βγαίνουν και ο αριθμός αυτό. Ναι, να σας πω κάτι, κύριε Υπουργέ. Άσχετο ο συσχετισμός, αλλά θα με καταλάβετε. Εάν ένας άνθρωπος δύσμυρος χρωστάει λόγω της κρίσης, δεν διαγράφεται το χρέος του. Χρωστάει, θα το χρωστάει σε όλη του τη ζωή. Μα θα του πάρουν το σπίτι, μα δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνει, το χρέος θα το έχει στην πλάτη του. Όπως το έχει και η χώρα μας στην πλάτη του. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο λογική μου λέτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος διέπραξε ένα δίκημα, η δικαιοσύνη του επέβαλε μία ποινή, δεν θα πρέπει υποχρεωτικά να την εκτίσει. Ναι, εάν δείξει μεταμέλεια, ναι, εάν υπάρχει μία επιτροπή η οποία μπορεί να κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος μεταμελημένος μπορεί να επανέλθει και να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο, μαζί σας 100%. Και το έχουμε πρωτοφωνάξει χρόνια και εγώ ως δημοσιογράφος. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν και ελαφρυντικά, υπάρχουν θεσμοί οι οποίοι οδηγούν στη διαβάθμιση που λέτε, που οδηγούν στη δυνατότητα εκτίμησης της καλής συμπεριφοράς στη συνέχεια. Υπάρχει ακόμη και ο θεσμός της χάρης. Αυτά που λέτε υπάρχουν. Άλλο αυτό. Και άλλο αυτά που αποδεικνύεται όμως στην πράξη. Αυτός με το σιδέρωμα της γυναίκας, σας είπα, που και εσάς πρέπει να σας προκάλεσε αποτροπιασμό. Φυσικά. Κανένας δεν θα ήθελε η μητέρα σας, η μητέρα μου, να ήταν στη θέση αυτή της δύσμυρης γυναίκας. Και η οποία, ξέρετε τι είπε, έκανε έκκληση προς το όνομά σας και την ιδιότητά σας. Κοιτάξτε, όταν ακούει κάθε μέρα διαρκώς στον τύπο και τους τίτλους των εφημερίδων και διαβάζει
ότι για όλα τα εγκλήματα του κόσμου ή για όλα τα εγκλήματα της χώρας φταίει ένας άνθρωπος. Είναι φυσικό η γυναίκα να πει να αποκαλυφθεί το δικό μου όνομα, το δικό μου όνομα. Κύριε δικό, Υπουργέ, τις περισσότερες φορές το λένε οι αστυνομικοί. Είμαι σε θέση να γνωρίζω. Λένε οι ίδιοι αστυνομικοί στα θύματα. Λέει, εμείς τη δουλειά μας την κάνουμε. Οι δικαστές. Ακριβώς. Και οι δικαστές. Το νόμο εφαρμόζουμε, Γιώργο. Λένε και οι αστυνομικοί και οι δικαστές. Εμείς τους συλλαμβάνουμε. Εμείς τους επιβάλλουμε ποινή και μετά από λίγο καιρό αυτή είναι έξω. Με βάση το νόμο το ψηφισμένο. Έτσι λένε. Συγγνώμη, αλλά κοιτάξτε, καταρχήν εγώ αυτό το ακούω από τη δεκαετία του 70 και του 80. Ότι η αστυνομία λέει εμείς τους συλλαμβάνουμε και τα δικαστήρια τους αφήνουν να βγουν έξω. Δεν είναι δυνατόν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι συλλαμβάνονται να μένουν για πάντα μέσα. Κάποιοι μένουν με ισόβια. Αλλά δεν μπορούν να μένουν όλοι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όχι, να χτίσουν την ποινή τους, κύριε Υπουργέ. Μπορεί να το κάνει και κάποιος ο οποίος όταν κλείστηκε στη φυλακή είχε κλειστεί για ελαφρύ έγκλημα, για μία κλοπή, για τρεις, για τέσσερις. Ναι, αν όμως ήρθε να μου κλέψει, αν ήρθε να μου κλέψει το σπίτι. Και για να μου πάρει 30, 50, 60 ευρώ, με έκανε μαύρο στο ξύλο. Τον παππούλη δεν τον χαράκωσαν. Τον παππούλη που είχαμε την άλλη φορά για 5, 20 ευρώ. Λέει κανείς ότι τα βαριά εγκλήματα δεν παίρνουν. Και αυτοί με τον νόμο. Δεν θεωρείται βαρύ εγκλήμα αυτό. Δεν θεωρείται βαρύ εγκλήμα. Αυτό το νόμο είχαν πει. Και αυτοί με αυτόν τον νόμο έκανε. Και ξέρετε κάτι, αυτό που ξέρει ότι σε 5-6 μήνες θα είναι έξω. Λέτε και αυτοί με αυτόν τον νόμο βγήκανε. Σας επαναλαμβάνω ότι το 2005 μέχρι σήμερα όσοι βγαίνουν από συμφορητικό νόμο. Και αν μετρήσουμε όσοι έχουν βγει από το 2005 μέχρι, 5, μέχρι σήμερα, ίσως βγάλουμε και 30.000. Τότε υπάρχει λύση, κύριε. Έχουμε λύση, κύριε Υπουργέ. Ορίστε. Εφόσον έχουμε λύση. Τι λέτε εσείς με το Υπουργείο σας? Λέτε ότι έχουμε. Και δεν είναι Υπουργείο μου, κύριε Βαρύ. Ναι. Καταλαβαίνετε. Τρόπος του λόγου. Τρόπος του λέγει. Έχουμε συμφόρηση στις φυλακές. Γιατί? Ναι. Γιατί έχουμε αυξημένη εγκληματικότητα. Βγαίνει ο κύριος Τόσκας και μου λέει: πού την είδατε την εγκληματικότητα? Κάποιος από τους δυο σας έχει δίκιο. Γιατί αν έχουμε συμφόρηση στις φυλακές, έχουμε αύξηση εγκληματικότητας. Ή αυτό συμβαίνει. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι είναι προπαγάνδα να λέτε ότι έχουμε αύξηση εγκληματικότητας. Προπαγάνδα ότι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάνετε λάθος και μάλιστα μεγάλο λάθος. Γιατί, κύριε Υπουργέ? Διότι ο κύριος Τόσκας είπε ότι η εγκληματικότητα και μάλιστα και η βαριά εγκληματικότητα έχει μειωθεί τον τελευταίο καιρό. Αλλά η συμφόρηση ήταν κάτι το οποίο είχε σωρευτεί στις ελληνικές φυλακές από το 1990 τόσο. Δηλαδή η συμφόρηση δεν είναι προϊόν των 2-3 τελευταίων ετών και γι' αυτό ακριβώς το 2015. Ο νόμος της συμφόρησης προέκυψε για ορισμένες κατηγορίες, ιδιαίτερα ανήλικους, ανάπηρους και τους κυρίως αυτές τις κατηγορίες, προέβλεψε μικρότερο κλάσμα για την απόλυση. Αλλά η συμφόρηση είναι θέμα του παρελθόντος και οι βολτίες εγκληματικότητας, η οποία θα επιδράσει στους δείκτες, είναι κάτι το οποίο αφορά το τελευταίο χρόνο. Πάντως, αυτός ο οποίος επιδίδεται σε παράνομες ενέργειες, όταν ξέρει ότι θα καθίσει πολύ μικρότερο από την ποινή που θα του επιβληθεί διάστημα στις φυλακές. Ένα διάλειμμα κάνει. Λέει, εντάξει, ένα διάλειμμα θα κάνω. Τρώω, πίνω τσάμπα. Έτσι. Θα ξαναβγω και θα κάνω τα ίδια. Κοινική η αναφορά μου, αλλά κοινική και η συμπεριφορά η δική τους, κύριε Υπουργέ. Γιατί πολλοί από τους συλληφθέντες και αποφυλακιστέντες λόγω αποσυμφόρησης αυτή την εικόνα παρουσιάζουν. Κοινικές ομολογίες, κοινικές. Κοινικά πρόσωπα και βαριά εγκλήματα. Και βαριά εγκλήματα. Όπου το βαρύ εγκλήμα δεν καθορίζεται αν σκότασω ή όχι, αλλά τον τσάκισα στο ξύλο ένα υπέργυρο για να του πάρω 10 ευρώ. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, σας είπα και πάλι ότι μέσα στην εγκληματικότητα που έχουμε στον χρόνο μέσα σε μια χώρα και στην εγκληματικότητα τη δευτερογενή μετά τη φυλακή, που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της, ανέκαθεν είχαμε και κάποια εγκλήματα πάρα πολύ βαριά και αποκρουστικά. Δεν είναι καινούργιο αυτό το φαινόμενο. Ο νόμος, κύριε Υπουργέ, επειδή το είπατε αρκετές φορές, ο νόμος τελικά θα αλλάξει και σε ποια κατεύθυνση θα πάει? Θα είναι αυστηρότερος? Φυσικά θα αλλάξει. Φυσικά θα αλλάξει. Θα δυσκολέψουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για να βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι έξω? Να απαντήσω σε αυτό το με ρωτήσατε. Βέβαια. Κοιτάξτε, η νομοθεσία είναι έκτακτη, είναι προσωρινή, πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως υποθέτω ότι θα αλλάξει. Τώρα, ποια είναι η κατεύθυνση που με ρωτάτε στην οποία θα αλλάξει? Το χαρακτηριστικό της ελληνικής νομοθεσίας είναι το εξής. Προβλέπει πολύ βαριές ποινές και πολύ ελαστικούς κανόνες απόλυσης. Το σωστό είναι να πάψει να υπάρχει αυτή η διαφορά. Πρέπει με βάση το ποινικό κώδικα που θα βγει τώρα να έχουμε περισσότερο λελογισμένα ύψη ποινών και από την άλλη μεριά πιο αυστηρούς κανόνες απόλυσης ώστε να συναντηθούν. Να μην βγαίνουν εύκολα. Να μην βγαίνουν εύκολα. Άρα λοιπόν θα σταματήσει αυτό που για σοφρονιστικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, έτσι όπως ακριβώς είχε υποστηριχτεί όταν ψηφιζόταν ο νόμος, γιατί είχε μπει και το θέμα
της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης. Αλλά όταν είναι απάνθρωποι αυτοί οι οποίοι για ανθρωπιστικούς και από συμπολιτικούς λόγους βγαίνουν από τις φυλακές, αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί το κοινό αίσθημα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, να σας πω και πάλι τότε. Καταρχήν, οι ανθρωπιστικοί λόγοι είναι συμπίεστοι. Εάν δηλαδή τον ανθρωπισμό το φύγει ο βασανισμός. Βασανισμός δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ποτέ και με τίποτα. Πρώτο. Και δεύτερο. Ούτε του πολίτη όμως ο βασανισμός. Ορίστε. Ούτε του πολίτη ο βασανισμός. Γιατί περισσότεροι από τους πολίτες με αυτούς που αποχυλακίζονται. Αυτό ήδη το είπα και αυτό λέω, κύριε Παπαδάκη. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανένα τρόπο. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανένα τρόπο ο βασανισμός οποιοδήποτε ανθρώπου. Δεν μιλάει κανείς για τον Α ή τον Β. Αυτό είναι στοιχειώδη. Βεβαίως δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο μια συμπεριφορά η οποία είναι αντίθετη με τον ανθρωπισμό. Και αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί είναι να ξαναδούμε την νομοθεσία μας στο σύνολό της, με τον ποινικό κώδικα, με τον σοφιστικό κώδικα, και να φτιάξουμε από την αρχή ποινές οι οποίες είναι αντίστοιχες με τη βαρύτητα του εγκλήματος, χωρίς να στηριζόμαστε στις ρυθμίσεις της αποσυμφόρησης. Πάντως, αυτό είναι που χρειάζεται να συμβεί. Πάντως, εμέσως πλην σαφώς αποδεχόσαστε την αντίδραση η οποία υπάρχει από την κοινωνία για το θέμα αυτό. Τι παίρνετε το μήνυμα από την κοινωνία? Με ρωτάτε ή μου αποδίδετε κάτι? Αν με ρωτάτε, να σας πω ότι θεωρώ ότι η αντίδραση του κόσμου σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι τίτλοι των εφημερίδων, οι οποίοι πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Όταν ο άλλος βλέπει ότι μπαίνει μέσα στο σπίτι του κάποιος, έχει κόψει τον πατέρα του 90 χρονών και μαθαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε αποφυλακιστεί πριν ένα μήνα, δύο μήνες, με αυτόν τον νόμο, δεν θα τον χαρακτηρίσει το δικό σας όνομα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν φταίνε τα κανάλια και οι εφημερίδες. Κοιτάξτε, δεν φταίνε τα κανάλια όταν. Και τον, το λένε οι ίδιοι αστυνομικοί αυτό. Δεν το διάβασε κάπου. Δεν φταίνε τα κανάλια ή οι ειδήσεις όταν λένε ότι οι τρεις από τους 7 Γεωργιανούς είχαν βγει με τον νόμο Παρασκευόπουλου και δεν είχαν βγει. Ανακρίβεια σας το λέω εγώ. Ο ένας ήταν, ο ένας είχε αποφυλακιστεί. Ακούστε, ο ένας και έκανε συμμορία. Αν ετοιμάσει και φάκελο, οι ανακρίβειες είναι καθημερινές. Και με αυτές τις ανακρίβειες ο πολίτης οδηγείται στο να αγανακτεί σε βάρος του οποιοδήποτε νόμου. Διαρκείς είναι οι ανακρίβειες, διαρκώς φορτώνονται στον νόμο Παρασκευόπουλου κάποιες συγκεκριμένες απολύσεις. Εγώ ο ίδιος σας λέω ότι έτσι κι αλλιώς όλες οι απολύσεις στη χώρα γίνονται με τον αποσυμφορητικό νόμο εδώ και 12 χρόνια. Επομένως, δεν είναι δικαιολογία όμως, κύριε Υπουργέ. Διαλέγοντας τα πιο βαριά από τα εγκλήματα τα οποία γίνονται και αποδίδοντας σε έναν νόμο, δεν κάνει σωστή δημοσιογραφία αυτός ο οποίος το κάνει στον πράγμα. Προσέξτε, η σωστή δημοσιογραφία λέει το εξής. Δεν θέλετε να έχετε συμφόρηση στις φυλακές, πατάξτε την εγκληματικότητα. Έτσι δεν είναι? Γιατί έχουμε συμφόρηση στις φυλακές? Γιατί έχουμε εγκληματικότητα αυξημένη. Από το 2005 θέλετε μέχρι σήμερα? Από το 2005 μέχρι σήμερα. Εγώ δεν ευχαριστώ σε κανέναν. Πρέπει να προσέξετε ότι η εγκληματικότητα, η βαρκιά εγκληματικότητα άρχισε να μειώνεται. Χάρη στο έργο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει κάπως μειωθεί. Βέβαια, βαριά εγκληματικότητα είναι σχετικό αυτό που λέτε. Γιατί εγώ σας λέω και το σιδέρωμα της γιαγιάς, το σιδέρωμα της γιαγιάς το θεωρώ βαριά εγκληματικότητα, κύριε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει. Το σιδέρωμα της γιαγιάς μπορεί να είναι για ισόβια, κύριε. Μπορεί να είναι, λέω, για ισόβια. Δεν θα επιβληθεί ποινή ισόβια. Δεν μπορούμε να κάνουμε συμπεράσματα για την εγκληματικότητα πιάνοντας ένα έγκλημα. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε δεν έχω φυλακές. Δεν έχω φυλακές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα σας βγάλω έξω. Mm. Ο κόσμος δεν μπορεί να το δεχτεί. Ακούστε να σας πω. Καταρχήν δεν είπαμε τους βγάζω, δεν είπε κανένας νόμος από όσους προηγήθηκαν ότι βγαίνουν όλοι έξω αυτόματα. Βγαίνουν ελεολογισμένα με κάποια ποσοστά και αφού συμπληρώσουν κάποιο χρόνο κράτηση στη φυλακή. Αλλά και όλοι αυτοί που κάνουμε. Πάντως τα αποτελέσματα, Υπουργέ, εσείς το είπατε πριν. Σοφρονιστικά πέτυχε αυτό, κύριε Υπουργέ. Αποσυμφορητικά μπορεί να πέτυχε. Μιλάτε και διάμεσα και δεν μπορώ να σας ακούσω. Λέω αποσυμφορητικά. Αποσυμφορητικά μπορεί να πέτυχε. Σοφρονιστικά πέτυχε, όχι. Όχι, λέω ναι. Διότι όταν έχουμε λιγότερη εγκληματικότητα από ό,τι είχαμε πριν στα τελευταία χρόνια, αυτό σημαίνει ότι και σε μόνο πριν μας είπατε ότι έξω δεν έχει την ίδια αίσθηση ο κόσμος πάντως. Δεν έχει την ίδια αίσθηση ο κόσμος όμως, δυστυχώς. Μα ο κόσμος, σας επαναλαμβάνω, ότι δεν έχει την ίδια αίσθηση όταν βεβαίως όταν διαβάζει κάθε μέρα ότι οι τρεις είχαν βγει με τον Ρώμα Παρασκευόπουλο ενώ δεν είχαν βγει. Όταν κάθε μέρα διαβάζει τέτοιες ειδήσεις, έχει την αίσθηση ότι υπάρχουν και οι μικρολυστίες της καθημερινότητας που τρέμει το φιλοκάρι τους, κύριε Υπουργέ.
Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρετε και αυτός ο φοβερός φόβος του εγκλήματος οφείλεται και σε αυτούς τους τίτλους. Και σε αυτές οι ειδήσεις που λένε ότι για όλα αυτά οι... Πάντως, να σας ευχαριστήσουμε. Πάντως, μένουμε ότι σύντομα αλλάζει αυτό το καθεστώς. Και θα γίνει αυστηρότερο. Έτσι, θα γίνει αυστηρότερος ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι, αφού αποδειχθεί ότι μπορεί να επιστρέψουν στην κοινωνία και έχουν εκτίσει την ποινή τους, μπορούν να αποφυλακιστούν. Είναι έτσι, το αποδίδω σωστά? Λοιπόν, βεβαίως ο νόμος αλλάζει, γιατί ήδη ο νέος ποινικός κώδικας, ο οποίος προβλέπει νέο σύστημα, τελείως διαφορετικό για τις ποινές, έχει ετοιμαστεί, είναι στα τελευταία στάδια των συζητήσεων και θα έχουμε ένα νέο σύστημα πάγιο γρήγορα, ελπίζω. Αυτό άλλωστε το είπε και ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.